Λιβανός. Ορίστε, κύριε Λιβανέ, έχετε το λόγο. Ναι, για δύο λεπτά μόνο, κύριε Πρόεδρε, για τα θέματα που έθιξε ο κύριος Βελόπουλος εκτός συζήτησης του νομοσχεδίου. Να ξεκινήσω με το τελευταίο κομμάτι. Από ό,τι αντιληφθήκαμε όλοι, στη συνάντηση που είχατε, κύριε Βελόπουλε, με τον Πρωθυπουργό, ενημερωθήκατε πλήρως για την στρατηγική για τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Δεν κατάλαβα και δεν καταλάβαμε να έχετε κάποια ουσιαστική και μεγάλη διαφωνία. Έχει δει ο ελληνικός λαός και έχει πιστεί ότι η εθνική μας πολιτική είναι συντονισμένη, πολυδιάστατη και φέρνει αυτή τη στιγμή αποτελέσματα σε όλα τα μέτωπα σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, είτε για το θέμα της Αγίας Σοφίας, είτε για την Ναύτεξ στο Καστελόριζο. Πάντοτε επιδιώκουμε το διάλογο με τους γείτονές μας και την ειρήνη στην περιοχή. Αυτή είναι πάγια θέση της χώρας μας με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Προφανώς αυτή την περίοδο με την προκλητικότητα της Τουρκίας δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος, οπότε μην το θέτουμε σε αυτό το επίπεδο και αφήνουμε υπόνοιες για τον ελληνικό λαό και τον μπερδεύουμε. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να μπούμε σε ένα διάλογο και όταν και αν έρθει η ώρα του διαλόγου επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, αυτό θα αφορά στη μία και μόνη διαφορά που έχουμε με τη γείτονα, που είναι η υφαλοκρηπίδα. Όσον αφορά στο κομμάτι της ετοιμότητας της Ελλάδας, αυτό νομίζω έχει καταστεί σαφές στους τελευταίους μήνες. Εμείς είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι. Η δουλειά η οποία γίνεται χωρίς να φαίνεται στα φώτα της δημοσιότητας είναι συντονισμένη. Φάνηκε στον Εύρο, φάνηκε στο Αιγαίο. Έχουμε δει πώς κινούνται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την αίθουσα και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Εάν χρειαστεί, θα προασπίθουμε με κάθε μέσο, κάθε σπιθαμή ελληνικής γης και θάλασσας. Όσον αφορά στην ευρύτερη πολιτική μας στη Μεσόγειο, η πολυδιάστατη δραστηριότητα της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, φέρνει ήδη αποτελέσματα. Είδαμε τη θέση της Υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας χθες στην Τουρκία και τα προβλήματα που εκεί δημιούργησε. Σήμερα η Ισπανίδα Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Ελλάδα και συζητά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θέματα της Μεσογείου και βεβαίως για τα θέματα της ανάπτυξης μετά την κρίση του κορονοϊού, που όπως σωστά είπατε, συνδέονται απόλυτα τα ζητήματα της οικονομίας με την εξωτερική πολιτική. Στόχος μας δεν είναι να καταστραφεί οικονομικά η Τουρκία. Στόχος μας είναι να καταδειχθεί ότι είναι λάθος η προσπάθεια του Ερντογάν να διώξει τον κοσμικό χαρακτήρα της Τουρκίας, ότι είναι λάθος να ασκεί επιθετικότητα προς την Ευρώπη την ίδια, και η προσπάθειά μας είναι να πείσουμε την διεθνή κοινή γνώμη, και τα καταφέρνουμε, ότι τα ζητήματα αυτά είναι απαράδεκτα απέναντι στο δυτικό πολιτισμό ολόκληρο και δεν αποτελούν απλές ελληνοτουρκικές διαφορές. Όσον αφορά στο κομμάτι του ελλείμματος, επιβεβαιώνει το κακό αυτό νέο την θέση του Υπουργού Οικονομικών πολλές φορές εδώ μέσα, που είχε σκληρή αντίδραση τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τον κύριο Βαρουφάκη, που του έλεγε να τα δώσει όλα τα λεφτά μπροστά. Η κρίση αυτή είναι μεγάλη, είναι πρωτόγνωρη, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και γι' αυτό η συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργού Οικονομικών, της κυβέρνησης ολόκληρης και του Πρωθυπουργού να υπάρχουν πάντοτε αποθέματα ταμιακά αποδεικνύεται ότι είναι σοφή. Σίγουρα χρειαζόμαστε, και έχετε δίκιο σε αυτό, ένα οργανωμένο σχέδιο, είπατε, για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάνυψη της ελληνικής οικονομίας. Μα αυτό ακριβώς σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι προτάσεις της Επιτροπής Πισαρίδη, σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο δημόσιος διάλογος που εγκαινιάζουμε και σε αυτή την κατεύθυνση βεβαίως περιμένουμε τις προτάσεις όλων των κομμάτων για αυτήν την κοινή μας προσπάθεια. Όσον αφορά στο κομμάτι αυτό που υπενιχθήκατε, που κανείς δεν ήξερε εδώ ότι περιέχει έτσι οσμή σκανδάλου, όπως αφήσατε να εννοηθεί, για κάποια επένδυση στη Θεσσαλία, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πρωτοπορήσει στο κομμάτι της απεξάρτησης από το Λιγνίτη,
πρόθεση της κυβέρνησης είναι να τρέξουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε την πράσινη Ελλάδα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Και πρόθεση της κυβέρνησης προφανώς είναι να ενισχύσουμε την παραγωγή ενέργειας από άλλους τρόπους πλην των παραδοσιακών που μολύνουν την ατμόσφαιρα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε παράλληλα να ενισχύσουμε την ελληνική παραγωγή στα αγροτικά μας προϊόντα, να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη, να τον κάνουμε επιχειρηματία έτσι ώστε να μπορέσει εκτός από την παραγωγή να μπει και στην εκμετάλλευση των προϊόντων του στο δευτερογενή τομέα και να στηρίξουμε όχι μόνο την αγροτική παραγωγή αλλά και όλη την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω αυτής. Τέλος, να κλείσω με αυτό στο οποίο αναφερθήκατε που θεωρώ ότι δεν αρμόζει στον πολιτικό σας λόγο που είναι συνήθως πολιτικός. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς δεν έχει η θέση, η πάγια του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην πολιτική στο πώς διαχειρίζεται την δημόσια περιουσία, τα δημόσια αγαθά τα οποία έχει στη διάθεσή του. Είναι ένας πολύ σοβαρός και ευπρεπής πολιτικός, το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή, όπως είπα, που μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Χρειάστηκε να κάνει δύο παρουσίες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την πρώτη, πηγαίνοντας στην Πάρο με το αεροπλάνο της γραμμής, συναντήθηκε ίσως με τον κορυφαίο διεθνώς ηθοποιό, του παρέδωσε το ελληνικό διαβατήριο. Οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου και είναι η καλύτερη καμπάνια που θα μπορούσε να κάνει, η καλύτερη καμπάνια που θα μπορούσε να σκεφτεί οποιοδήποτε για τη χώρα μας, τον τουρισμό μας, φέτος σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Και στη συνέχεια η πρωτοβουλία του να είναι παρόν στην Επίδαυρο σε μια τόσο σημαντική παράσταση του Εσχύλου, η οποία έχει αυτήν την διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας, της πολιτιστικής ανάπτυξης για την Ελλάδα πάλι μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο κλίμα, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά να χρησιμοποιήσει ένα ελικόπτερο. Δεν θα μπω... Ναι, που επίσης μεταδιδόταν, σωστά λέει η κυρία Βιλή, live σε όλο τον κόσμο εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό και η παρουσία του ήταν σημαντική. Δεν θα παρασυρθούμε να μπούμε σε αυτήν την σύγκριση. Όλοι θυμόμαστε την χρήση των δημόσιων μέσων από τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει αυτό στην κυβέρνησή μας. Το αντίθετο ακριβώς υπάρχει. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός στο μέτρο και απόλυτος σεβασμός σε κάθε ευρώ φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βελόπουλος.